Συμποσίου για τον Ελληνισμό εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, σήμερα Παρασκευή 20 του Σεπτέμβρη του 2013. Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενη, καθώς εν μέσω της κρίσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ξαναβρισκόμαστε εδώ, στην ίδια αίθουσα και φέτος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για να σας καλωσορίσω μέσα από την καρδιά μου. Ας επισημάνουμε δύο πράγματα. Ο καταξιωμένος πλέον θεσμός του Διεθνούς Συμποσίου για τον Ελληνισμό εδώ, στο Ηράκλειο, τη μεγαλύτερη επαρχιακή πόλη της Κρήτης, και κατά δεύτερον μία μικρή ομάδα οραματιστών ελληνόψυχων πολιτών, τολμά και βλέπει με ανοιχτό μάτι και όραμα την ελληνική ιστορία, την επιστήμη και τον πολιτισμό και θεσμοθετεί μία διεθνή συνάντηση σύγχρονων διαφωτιστών. Η σημασία του συμποσίου γίνεται προφανής από την ανάγνωση του προγράμματος, καθώς συμπεριλαμβάνει ένα πλήθος ενωτήτων και ένα σημαντικό αριθμό αξιόλογων ομιλητών για να καλύψουν το μεγάλο εύρος της ελληνικής τεχνολογίας διαχρονικά. Σαλπάρουμε λοιπόν με πλοίο τον ελληνισμό, αφήνοντας πίσω τα λιμνάζοντα ύδατα της ασάφειας ή της άγνοιας και ταξιδεύουμε με πηξίδα τον αθάνατο πολιτισμό παντού όπου διέπρεψε το αθάνατο, το καινοτόμο, το αντισυμβατικό πνεύμα του Έλληνα, δημιουργώντας με πάντα κοινό χαρακτηριστικό του την αγάπη του για τον άνθρωπο, για τη φύση και για την συμπαντική δημιουργία, πρότυπα μονοπάτια για να τα περπατά και να εξελίσσεται το ανθρώπινο γένος, εσαΐ. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα μας φωτίσουν και θα μας οδηγήσουν μέσα από γοητευτικούς δεδάλιους δρόμους στις θεματικές ενότητες του συμποσίου μας. Προσπαθήσαμε μέσω της δομής του προγράμματος και των καταξιωμένων ομιλητών μας να υπάρξει μια ιστορική προσέγγιση, ένας προβληματισμός γύρω από τα θέματα της τεχνολογίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα, την επιρροή τους στην εξέλιξη της κοινωνίας και του ανθρώπου οικουμενικά. Αναγνωρίζουμε και ευελπιστούμε να δώσουμε το ερέθισμα για ζωντανές και σε βάθος συζητήσεις των ενδιαφερομένων και της κοινής γνώμης, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο γόνιμο το έδαφος για την ανάπτυξη των γνώσεών μας και την εξέλιξη του πνεύματός μας για τη βελτίωση της κοινωνίας στην οποία βιούμε. Θεωρώ βάσιμα ότι το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο για τον Ελληνισμό θα συμβάλλει στην επιτυχία του κοινού στόχου, στον προσανατολισμό ως αηφόρου σχολείου του ελληνικού πνεύματος στο παρόν και στο μέλλον του σύγχρονου οικουμενικού πολίτη. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εκείνους που σε κόντρα των χαλεπών καιρών βοήθησαν στην οργάνωση και στην επιτυχία του συμποσίου. Να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, τον κύριο Δικτάκη, που στήριξε αιγιδικά την προσπάθειά μας από την πρώτη μέρα που του εκφράσαμε τον οραματισμό μας για τον θεσμό. Να ευχαριστήσω τον μεγάλο μας χορηγό, τον κύριο Μιλτιάδη Καράτζη, τον γνωρίζουμε εδώ στην τοπική κοινωνία, καθώς και τον όμιλο που εκπροσωπεί για τη μεγάλη του οικονομική και ηθική στήριξη. Να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς μας, τον Δανδάλη που παρέχει και τον καφέ, την Οτέκος Μοτέ, τον Δήμο Μαλεβιζίου για την πολύ μεγάλη φροντίδα που έδειξε στην όλη διοργάνωση του συμποσίου, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Αληφιεράκη, τον Πρόεδρο του Λιμένου Συρακλείου, τον κύριο Μπρά, τις Μινωικές Γραμμές, την Εμετρόπια με τον κύριο Γιάννη τον Ασλανίδη, την Ευρωδιαχείριση, την Ιδρομετάλ και τον κύριο Νιφαντάκη, τα Πλαστικά Κρήτης, τον κύριο Λιβιδάκη, την ΑΝΕΚ, τον Γωνιανάκη. Βλέπετε μια πληθώρα συντοπιτών υποστήριξε αυτή τη δραστηριότητα πολιτισμού, το Ζάνιο Εκπαιδευτήριο, το Ξενοδοχείο Άτριον, τη Στέλμαν, τη Θάγλικα Θέμη, το ΚΤΕΛ, την Τυποκρέτα, την ΞΟΣ, την ΠΡΟΣΕΚ, την Χόντα,
την Ιντεάρ Στούντιο, το Άτριον, το Μελάκι, τις πανεπιστημιακές εκδόσεις, τις εκδόσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, το Ήλεκτρο, το Chicken Fresh, την Αρενάρια, την Πλεκτεμπορική, τον Κλάδι, τον Μπράβο, το Ρουσάκι, το Radio Family, καθώς και όλα τα μέσα της μαζικής επικοινωνίας εδώ στην Κρήτη που μας στήριξαν ως χορηγή επικοινωνίας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το συμπόσιο. Ο κύριος Πάλας αναλαμβάνει, είναι ο κεντρικός μας συντονιστής στα τραπέζια μας και θα αναλάβει να φροντίσει το χρόνο μας. Λίγο παρεμβήκαμε μέσω του χορού, αλλά νομίζω ότι άξισε τον κόπο. Και να μας πείτε, κύριε Πάλα, να ξεκινήσουμε τους χαιρετισμούς. Θέλετε? Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.